Εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης Whaley Bridge στη βορειοανατολική Αγγλία, κοντά στο Μάντσεστερ, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω φόβου κατάρρευσης φράγματος του 19ου αιώνα. Η μία πλευρά του φράγματος, Toddbrook, έχει ήδη αρχίσει να υποχωρεί. Ο στρατός προσπαθεί να απαντλήσει μεγάλες ποσότητες νερού και ταυτόχρονα να ασφαλίσει το φράγμα με σακιά που περιέχουν αδρανή υλικά. Ελικόπτερο Σινούκ έχει ήδη αποθέσει μέσα στο νερό 150 τόνους τέτοιων υλικών. Ο λόγος για τον οποίο λάβαμε αυτή τη δύσκολη απόφαση για εκένωση είναι πως η δημόσια ασφάλεια αποτελεί κυρίαρχο μέλημά μας, εξηγεί η Τζούλι Σάρμαν, επικεφαλής των υπηρεσιών που δρούν στην περιοχή. Το χειρότερο σενάριο που προσπαθούμε να αποφύγουμε είναι η πιθανότητα κατάρρευσης του φράγματος. Είναι κρίσιμη η κατάσταση και θα πάρει καιρό για να ανασταλεί αυτό. Ο ανταποκριτής του Euronews στη Μεγάλη Βρετανία, Vincent McAvini, μεταδίδει. Οι 6.500 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από την πόλη διανυκτέρευσαν σε ένα δημόσιο σχολείο και ένα γυμναστήριο. Έχουν ενημερωθεί ότι θα παραμείνουν μακριά από τα σπίτια τους για αρκετές μέρες. Τους έχουν πει να πάρουν μαζί τους φάρμακα που ενδεχομένως να χρειάζονται. Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεργάζονται με το στρατό. Για την ώρα λένε ότι εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο και πως η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Το φράγμα συγκρατεί περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους νερού. Προσπαθούν να μειώσουν τη στάθμη των υδάτων. Αυτό επιχειρείται με 10 αντλίες της πυροσβεστικής που αφαιρούν πάνω από 25.000 λίτρα το λεπτό.